Κύριε Δελή. Κύριε ξέρετε, Πιταράν, θέλω να σας ρωτήσω, αν, επειδή προφανώς αυτά τα μηνύματα υπήρχαν στα σχολεία το προηγούμενο διάστημα, απλώς τώρα εσείς είστε, προφανώς τα πήραμε χαμπάρι. Με τον κύριο Κοταρίδη μιλάω τώρα, ναι. έτσι, γιατί είμαι εκτός στούντιο και ναι, σας ακούω. Θέλω να πω ότι αυτά τα μηνύματα, αυτές τις εικόνες που βλέπουμε πλέον σε κάποια σχολεία και ιδιαίτερα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, προφανώς τα μηνύματα αυτά πρέπει να υπήρχαν και πιο πριν. Μήπως τα πήραμε λίγο αργά, χαμπάρι. Κοιτάξτε, αυτό που έγινε στα δύο επαγγελματικά λύκεια της Σταυρούπολης ως φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλα σχολεία και ίσως όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Το συμπέρασμα, κύριε Κοταρίδη και κύριε Πιταρά, είναι ότι ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, όπως αποδεικνύεται, αυτό δεν ήταν αρκετό για να ξεμπερδέψει κανείς με το φαινόμενο του φασισμού και του ναζισμού. Και αν θέλετε, δεν ξεμπερδεύει κανείς ποτέ με αυτό, με το φασισμό, μέσα σε αυτό το σύστημα, στον καπιταλισμό, γιατί στο κάτω-κάτω αυτό το σύστημα τον γεννάει, γιατί τον χρειάζεται. Μισό λεπτό. Και τον αξιοποιεί ως εργαλείο, κύριε Πιταρά. Κύριε Δελή, θα ολοκληρώσω τη σκέψη. Ενάντια σε αυτούς που αγωνίζονται. Λέτε κάτι πολύ συγκεκριμένο και επειδή το γράφει και ο Ριζοσπάς σήμερα, ήθελα λίγο να την άποψή σας. Λέει εδώ η εφημερίδα, προφανώς επικαλούμε και ανακοίνωση του κόμματός σας, ότι ο φασισμός είναι και παραμένει χρήσιμο όπλο και πολυεργαλείο του συστήματος που δεν διστάζει να το αξιοποιήσει. Αυτό πιστεύετε? Δηλαδή ότι αυτό κάποιος... συμβαίνει, δεν το πιστεύουμε εμείς. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, αν συμβαίνει αυτό, ποιος κερδίζει από αυτό? Κερδίζει το ίδιο το σύστημα, κερδίζει όταν σκορπίζει το φόβο, όταν προσπαθεί να πει... Το καπιταλιστικό σύστημα, αυτό το οποίο ζούμε, κύριε Πιταρά, αυτό χρόνια τώρα, τι ήταν ο φασισμός? Ο φασισμός τι ήταν? Δεν ήταν εργαλείο των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων? Πώς γεννήθηκε, πώς γιγαντώθηκε, πώς επιβλήθηκε? Θα ξεχάσουμε άραγε τη βοήθεια που έδωσαν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της Γερμανίας στο Χίτλερ και αντίστοιχα της Ιταλίας του Μουσολίνη? Αυτά είναι ιστορικά καταγεγραμμένα, ναι, απλά δεν και αποδεικνύονται για αυτά τώρα εκ νέου και στις νεότερες συνθήκες. Ακούστε, είναι, κοιτάξτε, μπορεί κανείς να αντιληφθεί από το ποιους στοχεύουν αυτές οι ναζιστικές εγκληματικές ομάδες. Δεν στοχεύουν οποιονδήποτε, στοχεύουν ειδικά αυτούς οι οποίοι στέκονται μπροστά και προσπαθούν μαζί με το λαό να αγωνιστούν, και αυτοί είναι οι κομμουνιστές. Αυτούς στοχεύουν αυτές οι φασιστικές, οι ναζιστικές εγκληματικές ομάδες. Έχουν σχέδιο, έχουν οργάνωση, συντονίζονται. Όλα αυτά συνέβησαν έξω από τα ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης και βεβαίως έρχεται μετά το ίδιο το σύστημα, κύριε Πιταρά, και αξιοποιεί όλα αυτά τα φαινόμενα για να διασπείρει αυτήν την ανιστόρητη, την πραγματικά ανόητη θεωρία των δύο άκρων. Δεν είναι άκρο ο λαός που αγωνίζεται, κύριε Πιταρά και κύριε Κοταρίδη. Ο λαός είναι η πλειοψηφία, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Και βεβαίως η πρωτοπορία αυτού του λαού που μπαίνει μπροστά και οι κομμουνιστές, αυτοί είναι που δέχονται τις επιθέσεις από αυτές τις εγκληματικές, τις ναζιστικές συμμορίες. Αυτό συνέβη και προχθές. Μέρα μεσημέρι στην Άνω Ηλιούπολη, σε μια πλατεία με εκατοντάδες κόσμο, με μικρά παιδιά να παίζουν, 10-15 νταΐδες επιτέθηκαν με τέιζερ, με λωστούς, με αλυσίδες και χτυπούσαν κόσμο μπροστά στα μάτια των παιδιών. Θα μπορούσαν να χτυπήσουν και ένα παιδί. Και η αστυνομία ακόμα να συλλάβει κάποιον από αυτούς που και στο Ριζοσπάστη και στο πόρταλ του 902 έχουν βγει και οι φωτογραφίες και τα ονόματά τους. Άρα λοιπόν βλέπουμε πως το σύστημα το ίδιο, πως τους ανέχεται, πως ανέχεται τη δράση τους, πως βρήκαν μέσα στα σχολεία καταφύγιο εδώ τα ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, τα έκαναν αποθήκη τους. Είχαν πολεμοφόδια μέσα, είχαν ξύλα, καδρόνια, λωστούς και επιτίθενταν ενάντια σε μαθητές και φοιτητές που ήταν απ' έξω. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας και ακριβώς επειδή είναι ένα τέτοιο φαινόμενο, ακριβώς η λαϊκή, η μαζική λαϊκή πάλι, η οργανωμένη πάλι είναι αυτή που τελικά είναι το καλύτερο φάρμακο για όλους αυτούς. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι και η πολιτεία δεν έχει τις ευθύνες της. Θα πρέπει να αποτρέψει, θα πρέπει να αναλάβει τις ίδιες τις ευθύνες της, να τους αντιμετωπίσει και να υποστούν τις συνέπειες που πρέπει να υποστούν.